Παιχνίδι, πιστεύω, ήταν ανταγωνιστικό. Εμείς είχαμε παιχνίδι στην αρχή, διαβάζαμε καλά. Νίκη Βόλου δεν τις αφήναμε να ξεκινάνε παιχνίδι από πίσω, που είναι τρόπος του παιχνιδιού. Και μπορώ να πω, πετύχαμε ένα καλό, όμορφο γκολ με Σάβα στην κατάλληλη στιγμή. Δεν κυνηγούμε πρώτο μήχρονο, πιστεύω ελέγχαμε παιχνίδι. Δεύτερο μήχρονο λογικά ήταν εκεί να πάρει περισσότερες πρωτοβολίες. Ανεξάρτητα αν είχε και ένα άσχημο τροματισμό με Σαμαρά και ήταν ανάγκη για αλλαγή. Μας πιέζανε πάρα πολύ. Στην κόντρα επίθεση πιστεύω μπορούσαμε να τελειώσουμε παιχνίδι αν είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί πολλές φορές εκεί που έπρεπε να δώσουν πάσα, παίκτες κάνανε σουτ και αντίθετα. Οπότε έπρεπε να κάνουν σουτ, δίνανε πάσα. Γιατί εκεί πρέπει να είναι πιο, να έχουν πιο καθαρό μυαλό να μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί στο τέλος βλέπατε μπάλα, πάντα τιμωρεί. Νίκη προσπάθησε να βάλει γκολ, είχε 2-3 ευκαιρίες προς τα τέλος. Και αξίζουν συγκεκριμένα και δύο ομάδες. Πραγματικά αυτό μαρατόνια σήμερα είναι 44 παιχνίδια. Παιδιά, πραγματικά αξίζουν συγκρατία, όπως είπα και πριν, γιατί αυτό είναι, πιστεύω, η Ελλάδα θα πίστευε πράγμα, γιατί κάποιοι παίκτες να έχουν 44 παιχνίδια. Γιατί, ξανά σας λέω, αξίζουν και 4 ομάδες όλες οι ποδοσφαιριστές. Πρώτο απ' όλα δείχνανε αποχαιρετισμό, γιατί κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι, γιατί πρέπει να δώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και πάντα κρίνεται αυτά τα παιχνίδια, κρίνεται στις λεπτομέρειες. Γιατί πώς εμείς